Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι θεματάρα αυτό το vlog και έχει τίτλο «Όταν σου λένε στην αρχή αυτά που θες να ακούσεις». Και θα έβαζα και υπότιτλο «Και εσύ δεν ακούς τη διέστησή σου ή τον gut instinct σου». Είναι μια ιστορία η οποία είμαι σίγουρη πως σε πολλούς από εσάς θα θυμίσει δικές σας ιστορίες. Μια φίλη στα 38 η οποία ξεκίνησε κάτι με έναν τύπο στα 31 που είχαν γνωριστεί μέσω δουλειά. Αυτή στην αρχή μου έγραψε επιλέξει, δεν καιρό μου γράφει φίλε μα αυτή, μου έγραψε επιλέξει ότι είχα τους ενδιασμούς μου αρχικά. Αλλά αυτός με διαβεβαίωσε πως θέλει να με γνωρίσει καλύτερα και δεν θέλει κάτι επιφανειακό. Τι έγινε όμως? Τι έγινε όμως? Καταρχάς, ακούμε τον κατ' ίνστικτ μας. Ακούμε τη διέστησή μας. Αν νιώθουμε ενδιασμούς για κάποιον, υπάρχει λόγος. Οι κόκκινες σημαίες ανεμίζουν για κάποιο λόγο. Δεν το αγνοούμε. Προτού μπλέξουμε, γιατί άμα φτάσουμε και μπλέξουμε. Και τι σημαίνει μπλέκο, σημαίνει ξεκινάω μια σεξουαλική κατάσταση με που γουστάρω προφανώς, για τον οποίο έχω ενδιασμούς ότι θα με δει σοβαρά, ο οποίο όμως μου λέει μην ανησυχείς, εγώ δεν θέλω καμία ξεπέτα, σοβαρά θα σε δω και μετά δεν με βλέπει σοβαρά και εγώ έχω κολλήσει σε μία συνθήκη η οποία μόνο με στενοχωρεί και με εξευτελίζει στην ουσία. Γιατί είναι εξευτελιστικό να φας αυτή την κοροϊδία. Τώρα δεν μιλάμε για μια γνωριμία που έγινε στα χαμένα, κάποιοι που γνωρίστηκαν που δεν είχαν βρεθεί πουθενά που γνωρίστηκαν τυχαία σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, ξεκίνησαν κάτι και δεν βγήκε. Μιλούμε για ανθρώπου που βρίσκονται καθημερινά στη δουλειά. Πάμε να δούμε. Γνωριζόμαστε μέσω δουλειά, λέει φίλοι, και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε καθημερινά. Εγώ 38, αυτό 31. Με βρήκε στο Tinder. Ενώ σε ήξερε τη δουλειά, σε βρήκε στο Tinder. Οκ, εντάξει. <Δι'> το ότι σε βρήκε στο Tinder, το Tinder είναι μια ιστοσελίδα γνωριμία, μπορεί να σημαίνει ότι εκεί είδε ότι είσαι σύγκολο, ότι είσαι ελεύθερη. Μιλήσαμε, βρεθήκαμε. Του είπα δεν θέλω κάτι εφήμερο, μου λέει ούτε εγώ. Ε, όταν λέμε στον άλλο δεν θέλω κάτι εφήμερο, είναι πολύ πιθανό ο άλλο να καθρεφτήσει αυτό που του λέμε για να μα πει ούτε εγώ θέλω κάτι εφήμερο. Εγώ πολλέ φορέ κάνω αυτό το κόλπο. Όταν βγαίνω έτσι ραντεβού στα τυφλά, ε, λέω ε, εγώ δεν θέλω σχέση, θέλω μόνο να βρισκόμαστε μια φορά το μήνα κάτω από αυτές και από αυτές τις συνθήκε. Και αν ο άλλος γυρίσει και μου πει, α, ακριβώς και εγώ αυτό το ίδιο θέλω, τότε σημαίνει ότι αυτός που έχω απέναντί μου είναι διατεθειμένος να μου πει ό,τι θέλω να ακούσω, να πάει με τα νερά μου δηλαδή, προκειμένου να κερδίσει αυτό που έχει στο μυαλό του καθένας να κερδίσει από κάθε γνωριμία. Προσοχή στο καθρέφτισμα. Όταν λέμε εγώ δεν θέλω κάτι εφήμερο και άλλος λέει ούτε και εγώ. Όταν λέμε εγώ θέλω κάτι έτσι και άλλος λέει ακριβώ και εγώ αυτό θέλω. Δεν σημαίνει απαραίτητο πως έχουμε ταύτιση απόψεων και ιδεών. Βρεθήκαμε τέσσερις μέρες συνεχόμενες. Κάναμε σεξ. Και μετά άρχισε να με αποφεύγει. Του είπα, Οκ, okay, κατάλαβα τέλο, εντάξει μου λέει. Στην πραγματικότητα, επειδή φίλη μου γράφει και πριν, ε, όταν είχε αρχίσει να την αποφεύγει, μου έγραψε ένα μήνυμα και μου λέει: Νομίζω πω αυτό μου κάνει costing. Ε, Γιατί βρεθήκαμε τέσσερι μέρε συνεχόμενε και τώρα έχει πέντε μέρε που δεν στέλνει μήνυμα, που όταν με δει στη δουλειά δεν λέει κάτι ιδιαίτερο και νομίζω πω μου κάνει γκόστινγκ. Και μετά τον είδε και με μια άλλη κοπέλα. Του είπα, Οκ, okay, κατάλαβα, εντάξει μου λέει. Και μετά από 25 μέρες μου έκανε παράπονο ότι δεν του ευχήθηκα στη γιορτή του. Και εγώ πιάστηκα από εκεί και ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς του έδωσα να καταλάβει ότι τον θέλω για σεξ. Αυτός δεν το απέκλειε, μου έλεγε ότι θα βρεθούμε. Και τι έγινε στη συνέχεια. Εσύ η οποία δεν θες κάτι εφήμερο, μπήκε στη διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία να του λες ότι ε, ε, εγώ σε θέλω μόνο για σεξ. Από εκεί που δεν ήθελα κάτι εφημερό και από εκεί που εγώ σου ξεκαθάρισα ότι θέλω σχέση, θέλω κάτι το οποίο να έχει παρόν και μέλλον, έρχομαι εγώ ίδια να σε παρακαλώ για σεξ. Τι κάνουμε λέει φίλοι στην περίπτωση που φλερτάρουμε ανοιχτά κάποιον, αυτό από τη μια δεν αρνείται με τα λόγια το φλερτ, δείχνει να ανταποκρίνεται, αλλά όχι ευθέω. Δεν έρχεται ποτέ να μα συναντήσει, ενώ λέει ότι θα μα συναντήσει κάποια στιγμή. Ενώ την ίδια στιγμή πάει να μα βγάλει και τρελού και ξαφνικά μα μιλάει ψυχρά και απότομα. Εγώ ασχολούμαι με πετρέλαιο ναυτιλία. Έχω γνωρίσει έναν μηχανικό νεαρό. Κάνουμε ένα παιχνίδι λέγοντα ότι η συνεργασία μα θα γίνει καλύτερη αν εκείνο μου δώσει το κορμί του και τέτοια. Γιατί στο παρελθόν είχαμε κάνει σεξ, μετά εξαφανίστηκε, αλλά μετά ξαναμιλήσαμε. Άρα, ξεκινήσατε με τις προϋποθέσεις ότι εγώ δεν θέλω κάτι αυτό σου απέδειξε ότι θέλει κάτι και μετά πήγατε στο παιχνίδι. Είναι η περίπτωση που σου είχα περιγράψει παλιότερα. Στη δουλειά μου συνεργάζομαι με ένα νεαρό. Κάνουμε ένα παιχνίδι μεταξύ μας λέγοντας ότι η συνεργασία μας θα γίνει καλύτερη αν εκείνο μου δώσει το κορμί του και τέτοια. Γιατί στο παρελθόν είχαμε κάνει σεξ και μετά εξαφανίστηκε, αλλά μετά ξαναμιλήσαμε. Είναι η περίπτωση που σου έγραψα παραπάνω. Θα ήθελα να σου στείλω το στιγμιότυπο από το διάλογό μα για να μου επιβεβαιώσει και εσύ αν προσπαθεί να με βγάλει τρελή, και αν τελικά θέλει απλώ να με ξενερώσει για να απομακρυνθώ από μόνη μου. Εσύ η οποία είχε ξεκινήσει με όλε τι προποθέσει για να μην κάνει κάτι εφήμερο, σου έκανε γκόστινγκ. Μετά επανήλθε και φτάσαμε στο σημείο να τον παρακαλάσει για σεξ. Διάβασα τη συνομιλία εδώ πέρα που στέλνει. Εντάξει, είναι μια συνομιλία στην οποία εσύ του κάνει ξεκάθαρα α, υπονοούμενα για να βρεθείτε για σεξ και αυτό όντω προσπαθεί να σε βγάλει τρελή. Και μετά άρχισε να με κατηγορεί για μια παρεξήγηση που έγινε πάνω στη δουλειά ενώ δεν έφτερα. Και έγινε μια παγοκολόνα. Ενώ νωρίτερα μιλούσα με μια χαρά, με αστιά και υπονοούμενα πονηρά και τέτοια. Μου έχει ρημάξει την ψυχολογία. Αυτός λοιπόν ο νεαρός, στον οποίο εγώ δυστυχώς άρχισα να την πέφτω ανοιχτά για σεξ παρόλα όσα έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ από τη μια δεν μπορώ να πω ότι ήταν θερμό, από την άλλη δεν μου το απέκλειε. Βέβαια, θα κρατάει όλε τι καβάντσε του ετοιμοπόλεμε ο τύπο. Μου έλεγε δηλαδή ότι θα βρεθούμε. Ξαφνικά λοιπόν μια μέρα μου λέει ότι έχει κοπέλα. Του λέω μα καλά τότε γιατί μου έλεγε ότι θα βρεθούμε. Προέκυψε πρόσφατα μου λέει. Είναι παίχτης, παίζει σε πολλά ταμπλό. Οκ okay, του λέω. Δύο-τρεις μέρες μετά μου στέλνει μήνυμα στο Tinder γιατί είμαστε φίλοι στο Tinder και μου λέει το άνοιξε ξανά. Του λέω δεν το είχα κλείσει ποτέ. Εσύ τι κάνεις δεσμευμένος άνθρωπος του λέω εδώ. Μου λέει τελικά δεν τσουλάει η σχέση οπότε ένα λεπτό παραμένετε φίλοι στο Tinder με άνθρωπο με τον οποίο έχετε βγει, έχετε συνεννοηθεί, έχετε εξηγηθεί ότι δεν θέλει εσύ κάτι αυτό κάνει κάτι εφήμερο, μετά εξαφανίζεται, σου κάνει κόστινγκ, μετά εμφανίζεται ξανά και στην ουσία σε κοροϊδεύει γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι θα βρεθείτε για να κάνετε έστω και σεξ, και ούτε αυτό το κάνει. Και εσύ εξακολουθεί και τον έχει φίλο στο Tinder. Ρε παιδιά, το Tinder δεν είναι social media. Δεν είναι Facebook, δεν είναι Instagram που έχουμε του ανθρώπου που ξέρουμε από τη δουλειά, από τη δουλειά μα τους ανθρώπους που, με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή που, από το φιλικό μας κύκλο. Το Tinder είναι στο σελίδα γνωριμιών. Αν κάνεις match με κάποιον και βγεις έξω ραντεβού και κάνεις ή δεν κάνεις σεξ, κάνεις ή δεν κάνεις σχέση και δεις ότι ο άνθρωπος δεν φελά. Η λέξη δεν φελά στην Κυπριακή διαλέκτου σημαίνει δεν ωφελεί. Δεν κάνει αυτά που λέει, δεν είναι αξιόπιστο, τον κάνει σαν match. Τι κρατάτε μάτσο τώρα τον καθένα ο οποίο σα είχε αποδείξει πω δεν είναι εντάξει. Α, ξέρω γιατί τον κρατάτε. Τον κρατάτε και να τον κάνετε stalking. Να δείτε αν συνεχίζει να έχει Tinder. Και αν ήταν ενεργό, έλα ρε φίλε. Πόση αξία δίνουμε σε ανθρώπου οι οποίοι παίζουν μαζί μα, να σημειώσω ότι λίγε μέρε πριν μου είπε ότι αν δεν είχε σχέση θα βρισκόμασταν κάθε μέρα γιατί με βρίσκει πολύ θελκτική γυναίκα. Και ξαφνικά μου επισημαίνει την παρουσία του στο Tinder σαν να μου λέει δηλαδή ότι παρότι χώρισε και ξέρει ότι με διαθέσιμη και εδώ θέλω ψάχνει άλλη εικόμενα. Άλλε γκόμενε, όχι άλλε γκόμενε, άλλε Του δώσατε πολύ αξία όλε εσείς και έχει, φουσκώσει σαν χάνο το αγόρι και σου λέει: «Εγώ Θα τι έχω όλε. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Εφόσον φω φανάρι με δούλευε. Θεώρησα μάτι ο κόπο να ζητήσω εξηγήσει. Τι επόμενε δύο-τρει μέρε λοιπόν, μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά για τα θέματα τη δουλειά γιατί όπως σου έχω πει συνεργαζόμαστε και ενώ μιλούσαμε μια χαρά θα έλεγα με, και ενώ με μια χαρά θα έλεγα με αστιάκια πάνω στο θέμα της δουλειά όμως ξαφνικά με διαγράφει από το Instagram και δεν μου ξαναμιλάει. Κάνει ότι δεν με βλέπει και αποφεύγει κάθε επικοινωνία μαζί μου. Έκανα, το λάθ... έκανα το λάθος να του στείλω μήνυμα να το ρωτήσω γιατί με διέγραψε και αν του έκανα κάτι. Το μήνυμα διαβάστηκε και δεν απαντήθηκε ποτέ. Τέσσερις μέρες τώρα. Αυτά. Ah, μάλιστα. Μάλιστα. Με τσιτσίριζε λέει η φίλη για 1,5 μήνα. Μου έλεγε θα βρεθούμε και δεν βρισκόμασταν ποτέ. Και τη λέω δεν μου στέλνει καμιά φωτογραφία να σα δω. Και μου στέλνει φωτογραφία και βλέπω την κοπέλα. Ωραιότατη κοπέλα. Φαίνεται έτσι και ευγενική ψυχή και λυπημένη κιόλα. Και αυτός Συγγνώμη που θα το πω αλλά μου φαίνεται ότι είναι έτσι, τι να πω, ε, είναι λίγο χωριάτικο το παιδί, όχι με την έννοια του δεν είναι κακό κάποιος να είναι από χωριό αλλά η φάτσα του βγάζει έτσι κάτι το πολύ ακαλλιέργητο θα έλεγα. Βγάζει κάτι καλλιέργητο η φάτσα του. Βγάζει, κάτι, βγάζει έναν τύπο ο οποίο ρε παιδί μου. Ε, σαν να είναι ένα γόρι πολύ μικρό. Ενώ είναι 31, νομίζω ότι βλέπει έναν έφηβο 17 χρονών στη φωτογραφία. Από το ύφο του. Τώρα η εμφάνιση είναι περί ορέξο Και μου λέει: φίλη να σου πω ότι τον ποθό τρελά. Γιατί όταν στείλει τη φωτογραφία τη, λένε είναι λίγο χωριάτικη φάτσα τη έγραψα. Μου λέει το, 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 το να σου πω ότι τον ποθό πελα, που, τρελά. Είχα φτάσει σε σημείο να του πω: Πε μου, Στα ίσα, επιτέλου, αν γουστάρει ή όχι, και θέλω ευθεία και εντόπρα απάντηση επιτέλου. Και η απάντηση του ήταν: Σου είπα, θα βρεθούμε. Τώρα δεν μου μιλάει ξαφνικά, με έσβησε από το Instagram, με έχει ταπεινώσει, με έχει εξευτελήσει, ή μάλλον να το πω καλύτερα: Εγώ επέτρεψα να με ταπεινώσει. Και δεν ξέρω πως να του φέρω με από εδώ και πέρα, γιατί τον βλέπω κάθε μέρα. Προ το παρόν κάνω και εγώ ότι δεν το βλέπω, όπω κάνει αυτό. Τη λέω βάλε και ένα τίτλο στην ιστορία σου. Μου λέει Κακοποίηση από έναν άρχισο, η ψυχολογική κακοποίηση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό όρο άρχισο. Απλώ θεωρώ ότι το άτομο αυτό ήθελε μόνο επιβεβαίωση του εγώ του. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται άρχισο. Τη λέω εγώ, θα έγραφα η <laughs> καλλιεργημένη κοπέλα που αγάπησε το χωριατόπεδο ή όταν πιστεύω πω το σεξ είναι αγάπη. Μου λέει: Σκέφτομαι τι πρώτε μέρε έκανε σαν τρελό. Μου έστελνε συνέχεια μηνύματα. Κάναμε σεξ τέσσερι φορέ, αυτό ήταν. Τέσσερι μέρε όλε και όλε. Και μετά χάθηκε, δίχω καν εξηγήσει. Το μόνο που μου είπε αργότερα που ξαναμιλήσαμε, που αυτό με τσίγκλησε να μιλήσουμε, ήταν ότι ένιωσε πίεση. Μάω το φτωχό μου, ένιωσε πίεση το όρι. Εν τω μεταξύ, τον είχα δει με άλλη γκόμενα λίγε μέρε αφού εξαφανίστηκε, γι' αυτό δεν του το είπα. Λοιπόν, φιλενάδε. Φιλενάδε. Οι άντρε. Αυτά που λένε τα εννοούν, αλλά τους αφήνουμε να τα πούν από μόνοι τους. Δεν τους βάζουμε λόγια στο στόμα τους. Δηλαδή, δουλεύει σε μια δουλειά. Έρχεται αυτό ο νεαρός, ο 7 χρόνια μικρότερός σου, που 7 χρόνια διαφορά δεν είναι μεγάλη διαφορά. Σε καμία περίπτωση. Μη σου πω ότι κι ένας 7 χρόνια μικρότερός σου μπορεί να έχει πολύ πιο γεροντίστικο μυαλό και γεροντίστικο και μίζερο τρόπο σκέψης από ότι εσύ. Και να έχει πολύ περισσότερες κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα μέσα στο μυαλό του. Μη σου πω. Γιατί αυτός φαίνεται πως έχει. Με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει δηλαδή. Σε βρίσκει αυτός στο Tinder. Του λες ότι εσύ δεν θες κάτι εφήμερο επειδή νιώθεις κάποιους ενδιασμούς. Τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, τον βλέπεις κάθε μέρα που έρχεται στη δουλειά, άρα από τον τρόπο με τον οποίο περπατάει, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, από τον τρόπο που περιφέρει τον εαυτό του γύρω, από τον τρόπο που κοιτάει, Προφανώ το εσωτερικό σου ραντάρ, η διέστησή σου, το κάτι ίνστιξ σου σε έχει ενημερώσει ότι πρόκειται για έναν τύπο που παίζει. Για έναν τύπο ο οποίο είναι αυτό που θα λέγαμε παλιά γυναικά. Του αρέσει το γυναικείο φίλο, του αρέσει να φλερτάρει, του αρέσει να καταχτάει μια γυναίκα και μετά που θα την καταχτήσει θα βάλει πρίμα. Έτσι το λένε στα ναυτιλιακά, δεν θυμάμαι. Θα βάλει μπρο για την επόμενη κατάχτηση και δεν χορταίνει ποτέ. Και αυτοί οι τύποι χωρίζουν τι γυναίκε συνήθω. Αυτοί οι τύποι παλαιάσκοπη παίχτε και παλαιάσκοπη άντρε, γυναικάδε, χωρίζουν τι γυναίκε σε δύο κατηγορίε. Τι γυναίκε που είναι για σοβαρή σχέση και τι γυναίκε που είναι για παιχνίδι. Ονομάζεται το Μαντόνα σύνδρομ στα αγγλικά. Το σύνδρομο της Μαντόνα ή της πόρνης. Δηλαδή ότι όλες οι γυναίκες μπαίνουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στη μια κατηγορία είναι η μάνα μας, η αδερφή μας και η γυναίκα που θα δούμε σοβαρά και θα κάνουμε σοβαρή σχέση μαζί της και θα την μαντρευτούμε και θα κάνουμε οικογένεια. Και όλες οι άλλες, οι οποίες είναι μπιπ, με συγχωρείτε για την έκφραση, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε για να περάσουμε ωραία σεξουαλικά με δικού μα όρου. Μπορεί η κοπελιά να μας λέει ότι δεν θέλει κάτι εφήμερο, εμείς να καθρεφτιζόμαστε και να λέμε ούτε εγώ θέλω κάτι εφήμερο, στην πραγματικότητα όμως διαφαίνεται στο τέλος ότι κάτι εφήμερο θέλαμε. Και όχι μόνο κάτι εφήμερο, αλλά και την επιβεβαίωση ότι αυτή η κοπέλα που είναι 8 χρόνια μεγαλύτερη από εμένα, η οποία είναι μια κοπέλα που έχει ωραιότατη εξωτερική εμφάνιση, έχω δει τις φωτογραφίες και το δυο σα, η οποία είναι πολύ πιο μορφωμένη από εμένα, θα με καψουρευτεί. Και εγώ θα είμαι ο μάγκα και ο καβλάντη, με συγχωρείτε για την έκφραση, που έχω καταντήσει έχω αυτή την κοπέλα ή έχω επιτύχει αυτή η κοπέλα να με θέλει τόσο πολύ, ώστε από εκεί που έλεγε ότι δεν θέλει κάτι εφήμερο να με παρακαλάει μόνο για σεξ και εγώ να τη λέω: Θα δούμε, θα δούμε, θα κάνουμε, θα κάνουμε, αλλά να μην κάνω γιατί πλέον δεν, μου, δεν με ενδιαφέρει η κοπέλα αυτή. Γιατί είναι μια κοπέλα που ήθελα να πηδήξω, την πήδηξα, τελείωσε. Τώρα θέλω να πηδήξω άλλε. Ή θέλω να πηδήξω κι άλλες και να κάνω και σχέση με μια που να είναι καλή και να μου βγει. Ό,τι να είναι. Άλλα, άλλα Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Ο καθένας έχει το δικό του τύπο προσωπικότητας, το δικό του στη λειτουργία και λειτουργεί στη σχέση του ανάλογα με την ψυχοσυναισθηματική του οριμότητα και τη φάση στην οποία βρίσκεται. Ένας τύπος ο οποίος έχει αυτή τη συμπεριφορά που είχε αυτό το παιδάκι, Δηλαδή, σου λέω, ότι δεν θέλω, σου λέω ότι και εγώ δεν θέλω κάτι εφήμερο. Κάνω καθρέφτεσμα δηλαδή για να μου κάτσει. Μου κάθεσε τέσσερι φορέ, περνάω τέλεια και μετά αποφασίζω. Θέλω να πάω να παίξω με ένα άλλο παιχνίδι. Και σου κάνω γκόστινγκ. Και μετά, επειδή εσύ, α, μετά που σου έχω κάνει γκόστινγκ, δεν μου δείχνει κάποιο ενδιαφέρον. Λέω: πα, έχασα αυτή την κατάκτηση. Α πω να την τσιγκλίσω λίγο αυτή την κατάκτηση και να μου δίνει ξανά ενδιαφέρον. Να μου δίνει ξανά narcissistic supply να μου δίνει ξανά ναρκισιστική παροχή, να μου δίνει ξανά προσοχή και να νιώθω ωραίο. Τη ξαναστέλω, δεν μου στείλε στη γιορτή μου. Αυτή κουρδίζεται και αυτή καταλήγει να με παρακαλάει να κάνουμε σεξ και εγώ να, τη, να το παίζω τρελίτσα, να τη βγάζω τρελή και να συνεχίσω το παιχνιδάκι μου. Εγώ θα του έλεγα πάρε το κουβατάκι σου και πήγαινε σε άλλη παραλία ε, θες να παίξει να βρεις άλλα παιδάκια που θέλουν επίσης να παίξουν. Εγώ εδώ δεν έχω όρεξη για παιχνίδι. Για να μην έχεις όρεξη για παιχνίδι όμως μετά από μια τέτοια κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε φιλενάδα να κάνεις ψυχοθεραπεία. Όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία επειδή είσαι ευάλωτη στη χειραγώγηση. Δεν μένει σταθερή στα θέλω σου εφόσον δεν θες κάτι εφήμερο, από τη στιγμή που άλλος σου αποδεικνύει πως ήθελε κάτι εφήμερο, διακόπτης την οποιαδήποτε προσέγγιση προς τον άνθρωπο αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας προσέγγισε, έγινε ότι έγινε τέσσερις μέρες και μετά μας έκανε γκόστινγκ και εξαφανίστηκε για 20-25 μέρες και τον είδαμε και με άλλοι, μας έχει αποδείξει περαμπάσεις δυνατής αμφιβολίας, ότι ήθελε όντω κάτι εφήμερο. Οπότε τον διαγράφουμε. Τον διαγράφουμε και από τη λίστα φίλων μα στο Tinder. Παιδιά, δεν έχουμε φίλου στο Tinder. Μάτσε κάνουμε για να βγούμε ραντεβού. Και αν κάτσει το ραντεβού και αν πάει καλά μια γνωριμία και γίνει σχέσει, βγαίνουν και δύο το Tinder. Όχι κρατάμε το Tinder εκεί πέρα και έχουμε πολλού φίλου στο Tinder. Και έχουμε πολλού φίλου στο Tinder Πε ότι κάποια ναι, ναι, δεν, έχει εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα και έχει εκεί τα μάτια και περιμένει να μιλήσει με τον ένα, να μιλήσει με τον άλλο. Με αυτό που μίλησε, με αυτό που πηδήχτηκες, με αυτό που βγήκε, με αυτό που σου είχε αποδείξει ότι δεν είναι αυτό που λέει, κάντο τον ένα μάτσο, ρε φίλε. Και σβήστε τον και από το Instagram, σβήστε τον και από το Facebook, σβήστε τον και από το τα social media, αφού αυτό ο άνθρωπο σου είχε αποδείξει ότι δεν σου δίνει αυτό που σου είπε πω θα σου δώσει. Ότι δεν είναι αυτό που προσδοκούσε. Αυτό ο άνθρωπο σου έχει βγάλει τον κατ' ίνστιξ σου σωστό. Άκουσε επιτέλου τον κατ' ίνστιξ σου. Άκουσε τον εαυτό σου. Το γεγονό ότι χειραγωγήσε και παρασύρισε από τα θέλω των άλλων και ξεχνά τα δικά σου θέλω, αυτό είναι μια τεράστια ένδειξη ότι χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι να ενδυναμωθεί ψυχικά και συναισθηματικά. Για να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, επίσης, αυτός ο οποίο αυτό ο τρόπο είναι συνεξαρτητικό τρόπο, Δηλαδή να γίνει ό,τι θέλει ο άλλο από εσένα. Και αυτό ναι, λειτουργεί ναρκιστικά και εσύ λειτουργεί σε συνεξαρτητικά. Πρέπει να πα να επιλύσει το ζήτημα που έχει εσύ, που είσαι ευάλωτη στη χειραγώγηση και ευάλωτη στη συνεξάρτηση. Χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση. Να λύσει και να στάξει που λέμε στην, και... στην Κυπριακή Διάλεκτο, να, να ακού και να ξανακού συνέχεια τη λίστα για τη συνεξάρτηση. Να ακού και να ξανακού συνέχεια τη λίστα για του ναρκιστού να ενδυναμωθείς, να φορτώσεις και να πάρεις τόση δύναμη μέσα σου και να θυμώσεις τόσο πολύ με τον εαυτό σου που άφησες να γίνουν όλα αυτά, ούτω ώστε να μην επιτρέψεις να συνεχίζεται αυτό το φιάσκο και να είσαι στο μέλλον πιστή στον εαυτό σου, πιστή στις αρχές σου, πιστή στα θέλω σου, πιστή στον κατήστη σου. Παιδιά, δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα με οποιονδήποτε άνδρα ή γυναίκα πει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση, εγώ θέλω απλώ να κάνω σεξ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μια νόμιμη επιλογή. it's a legitimate choice. Ο καθένα μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή. Δικαιούται να την κάνει. Όταν όμω πάμε και προσποιούμαστε ότι η επιλογή μα είναι άλλη από αυτή που πραγματικά είναι, προκειμένου να παίξουμε ένα παιχνίδι και μετά να βγάλουμε τρελό τον άλλο, εκεί πέρα μιλάμε για κοροϊδία. Και πρέπει να αγαπάμε τόσο πολύ τον εαυτό μας, ώστε να βγάζουμε έξω από τη ζωή μας τους ανθρώπους που μας κοροϊδεύουν με οποιονδήποτε τρόπο. Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Που θα χρειαστεί να κάνουμε άλλο θεωρητικό βλόκ για αυτό το ζήτημα. Το πώς μας βλέπει ο άλλος όταν φλερτάρουμε είναι κάτι το οποίο μπορούμε εάν εστιαστούμε στη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, αν εστιαστούμε σε αυτά που λέει ο άλλος άνθρωπος, αν τον αφήσουμε να μιλήσει, αν του κάνουμε ερωτήσεις για να μας εξηγήσει τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του, μπορούμε να το εντοπίσουμε το σκεπτικό του και να μην πέφτουμε στην παγίδα να φαντασιωνόμαστε ότι κάποιος με τον οποίο έχουμε βγει ραντεβού, έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις, μας βλέπει πραγματικά σαν uh, relationship material. Μα βλέπει σαν μια γυναίκα που θα έκανε σχέση μαζί τη. Ή αν μα βλέπει σαν fuck body material. Ή αν μα βλέπει σαν μια γυναίκα με την οποία θα έκανε μόνο σεξ uh, με φιλία. Μια γυναίκα με την οποία θα είχε το uh, 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 situation ship friends with benefits. Ναι, οι άνθρωποι έχουμε τρόπο σκέψης πολύ άκαμπτο ή περισσότεροι έχουμε μέσα στο μυαλό μας κάποια στερεότυπα κοινωνικά και προκαταλήψεις. Πολλοί άνδρες και πολλοί γυναίκες λειτουργούν με κουτάκια και αν δεν τους κάνει τικ κάποιος σε όλα τα κουτάκια, δεν μπορούν να τον δουν, δεν μπορούν να την δουν ως relationship material, ως έναν άνθρωπο που αξίζει για να κάνει σχέση μαζί τους ή σαν marriage material ή σαν κάποιον που αξίζει να κάνουν γάμο μαζί του. Κάποιοι άνθρωποι έτσι λειτουργούν. Δεν βλέπουν απέναντι τους τον άνθρωπο, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να γνωρίσουν ουσιαστικά τον άνθρωπο που βλέπει. Απλώς λέει για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερη μου τόσα χρόνια για μένα που εγώ με ένα άνθρωπο που σκέφτομαι παλαιολυθικά και έχω ένα πολύ στερεοτυπικό τρόπο σκέψη, δεν τα φτιάχνα ποτέ. Δεν θα βλέπα ποτέ σοβαρά μια κοπέλα που είναι 7 χρόνια μεγαλύτερη. Άρα βάζω στο κουτά, κουτάκι συμβατότητα, ηλικία. ηλικίας, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να τη δω σοβαρά αυτή, θα τη δω μόνο για να την να παίξω. Ή Κάποιο άλλο μπορεί να σκεφτεί γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη και έχει και παιδιά με άλλον άντρα. Χι! Αυτή δεν είναι relationship material. Αυτή δεν είναι πρόσωπο με το οποίο θα κάνω εγώ σχέση. Δεν μου αξίζει εμένα να ξεπέσω να είμαι με μια χωρισμένη με παιδιά. Είναι μόνο για σεξ. Ή μια γυναίκα μπορεί να λέει άντρα ο οποίο δεν βγάζει πολλά λεφτά το μήνα. Άντρα ο οποίο δεν έχει ακριβό αυτοκίνητο. Άνδρα ο οποίο δεν μπορεί να μου παρέχει το lavish lifestyle, την πλούσια ζωή που θέλω να έχω, τα λούσα και, της, και, της, και την καλοπέραση χ δεν μου κάνει αυτό ο άντρα για σχέση. Υπάρχουν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις Υπάρχουν στερεοτυπικοί τρόποι σκέψη που πολλοί άνθρωποι κουβαλούν που βάζουν του ανθρώπου σε κουτάκια. Και όταν γνωρίσουν έναν άνθρωπο, προτού ουσιαστικά τον γνωρίσουν. Προτίσιαστικά δουν τι άνθρωπος είναι αυτός, τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, πώς μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον άνθρωπο, πόσο όμορφα ή άσχημα μπορεί να περάσουμε με αυτόν τον άνθρωπο, τον βάζουν σε κατηγορία. Άνθρωπος που κάνει για σχέση, άνθρωπος που δεν κάνει για σχέση. Άνθρωπος που είναι να τον δεις σοβαρά και να αναπτύξει συναισθήματα μαζί του, άνθρωπος που είναι να τον δεις ασόβαρα, εφήμερα, να τον την και μετά τίποτα. Έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προσεκτική και στις καινούργιες γνωριμίες να βλέπουμε και να ακούμε τι γίνεται. Να μην βάζουμε τη φαντασία μας να δουλεύει υπερορίες και να φτιάχνουμε φαντασιακά σχήματα μέσα στο μυαλό μας ότι κάποιος ο οποίος με τη συμπεριφορά του και με τις πράξεις του δείχνει ότι μας βλέπει μόνο για μια ξεπέτα, οι δύο ξεπέτα, οι τρει ή τέσσερι, όπω αυτή την περίπτωση, είναι κάποιο ο οποίο μα βλέπει σοβαρά και αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στο να το δούμε και εμεί σοβαρά. Αυτά. Τα φιλιά μου και αγωνιστικού χαιρετισμού και στη θέση που έχει βρεθεί η φίλη, έχουμε βρεθεί πολλοί. Και έχετε βρεθεί πολλοί και πολλέ. Ολόκληρη ιστορία αυτές οι σχέσεις. Τώρα που το σκέφτομαι, το... μία Πρέπει να κάνουμε μία σειρά βίντεο που να είναι ε, tutorials mm -hmm. tutorials για το πώς διαχειριζόμαστε την αρχή μιας γνωριμίας. Θέλουμε πολλά βίντεο για αυτό το ζήτημα. Θέλουμε πολλά, γιατί εκεί στην αρχή την πατάμε. Εκεί στην αρχή χτίζονται λάθος οι προϋποθέσεις. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα τέτοιο playlist. Ήδη έχουμε αναφερθεί σε πολλά βίντεο, αλλά να κάνουμε έτσι ένα συγκεκριμένο playlist. Πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Step to step. Figlia